Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο για άλλη μια φορά που επιτρέπει αυτή η εκπομπή να βγει στον αέρα ζωντανά στι οθόνε σα μέσα από το Word of God, μέσα από το ίντερνετ. Η επιθυμία μας βέβαια, όπως πάντα έχουμε πει κάθε τρίτη απόγευμα ζωντανά από εδώ, να κηρύνεται το Λόγος του Θεού, να γίνεται το Ευαγγέλιο πιο προσιτό σε μας, να έρχεται ο Λόγος του Θεού και τα μηνύματα του Ευαγγελίου σε εμά έτσι ώστε πράγματι να βρίσκει ο Λόγος του Θεού γη αγαθή στις καρδιές μας. Είναι πραγματικότητα αγαπητοί μας φίλοι και φίλες και όλοι το νιώθουμε, όλοι εμείς οι οποίοι υπηρετούμε το Λόγο του Θεού, που υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που ζούμε ή προσπαθούμε εμπάση περιπτώσει να ζούμε κατά το θέλημα του Θεού, κατά το θέλημα των γραφών, κατά το Λόγο του Κυρίου, είναι γεγονό ότι μαρτυρεί το πνεύμα του Θεού μέσα μα ότι οι μέρε είναι τελευταίε, κακέ και δύσκολε. Ευχαριστούμε όμω τον κύριο γιατί η ελπίδα μα παραμένει στο γεγραμμένο λόγο. Παραμένει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε ότι γύρω μα τα πάντα έχουν καταρρεύσει. Βλέπουμε ότι τίποτα δεν υπάρχει σταθερό στον άνθρωπο. Καμιά ελπίδα δεν υπάρχει στον άνθρωπο έτσι ώστε ο άνθρωπος να μείνει σε αυτήν γαντζωμένος, στερεός και να ε, μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα όσα συμβαίνουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπο παρασύρεται και κατρακυλάει μέσα σε ψεύτικες διδασκαλίε, μέσα σε μεθόδου ε, του κόσμου τούτου, οι οποίε βέβαια δεν αποδίδουν καρπό, δεν δίνουν ελευθερία, δεν δίνουν ίαση, δεν δίνουν ε, ε, ζωντα, ζωντάνια, δεν δίνουν ε, πραγματικά μια κατευθυντήρια οδό έτσι ώστε ο άνθρωπο να νιώσει χαρά, ευγνωμοσύνη, να νιώσει μέσα στη ζωή του. Πράγματι ότι ε, κάποιο ενδιαφέρεται για αυτόν και ότι η ελπίδα του δεν είναι μάταια. Ευχαριστούμε τον Κύριο πράγματι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες διότι μέσα από τα Ιερά Γράμματα, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος μπορεί να βρει το καταφύγιο του, να βρει την οδό του, να δει την πορεία της ζωής του, να ελπίζει όχι στα γήινα και στα εφήμερα τα οποία φαίνονται με γυμνό φθαλμό, αλλά να ελπίζει στο ζωντανό και ανεστημένων Ιησού Χριστό και βέβαια σε όλα αυτά τα μέλλοντα τα οποία του έχει υποσχεθεί ότι θα τα κληρονομήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χαιρόμαστε βέβαια για το Λόγο του Θεού που και απόψε μας δίνεται η ευκαιρία να διαβάσουμε. Πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο μας δίνει τα λόγια για να γίνει μέσα στη ζωή μας δύναμη ο Λόγος του Θεού γιατί πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη προσωτηρίες πάντα τον πιστεύονται. Πιστεύουμε λοιπόν σήμερα ότι το, ο λόγο του Θεού είναι διαπνεύματο Αγίου, γραμμένο όχι για τον καιρό εκείνο, αλλά για σήμερα. Για εμά, για σένα, ο οποίο παρακολουθεί το λόγο του Θεού και θέλει να αντλήσει δύναμη, ισχύ από το λόγο του Θεού για να σταθεί αυτέ τι πονηρέ και δύσκολε μέρε, όπω προείπαμε, τι οποίε βιώνουμε όλοι μα σαν άτομα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, μέσα από το λόγο του Θεού, επιλέξαμε όπω κάθε τρίτη απόγευμα το ένα κομμάτι από το καταλουκά Ευαγγέλιο στο καταλουκά Ευαγγέλιο και στη σελίδα 924 από τις γραφές του Νεόφιτο Βάμβα έχουμε επιλέξει ένα κομμάτι από το γιώτα κεφάλαιο και από το 30, 35 δάφιο. Γιώτα λοιπόν κεφάλαιο, 35 δάφιο, καταλουκά Ευαγγέλιο. Λέει ο λόγος του Θεού λοιπόν. Ποτέ δεν πλησίαζε στην ιεριχό τυφλό τη σε κάφτο παρά την οδό ζητών. Ακούσα δε όχλων διαβαίνοντα, η ρώτα τι είναι τούτο. Απάγγελαν δε προς αυτόν ότι η Ιησούς ο Ναζωρέο διαβαίνει. Και εφώναξε λέγον η Ιησού, η του Δαβίδε λέει με. Και οι προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν δια αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζε η του Δαβίδ, ελέησόν με σταθεί δε ο Ιησούς προσέταξε να φερθεί προς Αυτόν και αφού επλησίασε η ρώτησε Αυτόν λέγον τι θέλεις να σηκάμω» ο δε είπε κύριε να αναβλέψω και ο Ιησούς είπε προς Αυτόν ανάβλεψον η πίστη σου σε έσωσε και παρεθείς ανέβλεψε και η κολούθοι Αυτόν δοξάζον τον Θεόν και πάσο λαός ειδών είναι σε τον Θεόν ας είναι και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι γεγραμμένο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ότι όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιπάτησε σε αυτήν εδώ τη γη σωματική μορφή, δεν έκανε τίποτα άλλο να, από να, να κηρύττει τη βασιλεία των ουρανών, την μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών, να διδάσκει, ευχαριστούμε τον Κύριο, τον όχλο, τον λαό, τους ανθρώπους οι οποίοι τον περιστοιχίζανε να διδάσκει με ποιον τρόπο θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αντλήσουν δυνάμεις από τον ουράνιο πατέρα. Με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να εκτελέσουν το λόγο του Θεού κατά πάντα μέσα στη ζωή τους και πως θα σταθούν ευάρεστοι ενώπιον αυτού, αλλά και θεραπεύουν πάσα νόσο, Πάσανα ασθένεια και ελευθερώνουν από την καταδυναστία του διαβόλου αυτούς οι οποίοι υπόκεντο στην επίρρεια του εχθρού της ψυχής, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό ήταν όλο το έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, για πολύ λίγα χρόνια πάνω σε αυτήν εδώ τη γη, ευχαριστούμε τον Κύριο, να διδάσκει, να κηρύττει και να ελευθερώνει από ασθένειες και από την καταδυναστία του διαβόλου. Αυτό ήταν το έργο του Κυρίου. Αυτό ήταν το έργο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί χιλιάδες άνθρωποι άγγιξαν εκείνη την εποχή. Τον Κύριό μας πλησίασε σε Αυτόν, διδάχτηκαν από Αυτόν, έλαβαν από Αυτόν. Δεν είναι τυχαίο πράγματι που παρότι μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μόνο 120 άνθρωποι βρέθηκαν στο ανώγιο της Πεντηκοστής έτσι όπως τους είχε πει ο ίδιος ο Κύριος, υπάγεται στην πόλη Ιερουσαλήμ για να δυθείτε, ενδυθείτε δύναμη εξήψου. μόνο 120 άνθρωποι ετέλει, θα λέγαμε ήταν η τελική μαγιά όμως, μετά από αυτή την ευλογημένη και αγία ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Απόστολος Πέτρος σταθεί για να μαρτυρήσει τη μαρτυρία του ανεστημένου Χριστού και μετά την Πεντηκοστή πλήρης πνεύματος Αγίου, μέσα σε πολύ λίγη Λίγες στιγμές, 3.000 άνθρωποι θα δεχτούν τον κύριο σαν προσωπικό του σωτήρα. 3.000 άνθρωποι θα ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Μετά από λίγο, άλλοι 5.000 και βέβαια αυτή η έκρηξη πνευματική την οποία έγινε εκείνη την εποχή ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο γιατί φτάσαμε στι μέρε μα. Όπου χιλιάδε, εκατομμύρια άνθρωποι, δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, σε όλου του αιώνε, σε όλε τι εποχέ, έχουν δεχτεί τον Ισό Χριστό, τον Ισού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και αυτό το έργο δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει όσο ο παράκλητο, το πνεύμα τη αληθία, θα εργάζεται πραγματικά το έργο του Θεού πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Και βέβαια, ο ενσαρκωθή λόγο τότε. Όπω ενεργούσε τότε, έτσι ενεργεί και ο γεγραμμένος λόγο σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί ο Ισού Χριστό αυτό εδώ είναι. Το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού, αυτό είναι ο λόγο του Θεού. Το άνθρωπο ο, ο οποίο τελικά θα στρέψει μέσα στο γεγραμμένο λόγο σήμερα, είναι ο ίδιο άνθρωπο όπω τότε που είδε με τα σαρκικά αυτά μάτια τον Ιησού Χριστό, τον εφώναξε, τον εκάλεσε στη ζωή του και ευεργετήθηκε από αυτή την συνάντηση την οποία είχε μαζί του. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες συστήνουμε σήμερα σε όλους εσάς, σε όλους μας, συστήνουμε το Λόγο του Θεού. Συστήνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Συστήνουμε αυτό το, το βιβλίο το οποίο μέσα σε αυτό είναι και όλη η θησαυρή της γνώσεως. Μέσα σε αυτό εδώ το βιβλίο είναι πράγματι το σημείο της συνάντησης του Άγιου και Αληθινού Θεού με τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτό εδώ το βιβλίο πραγματικά ενεργούνται δυνάμεις, τις οποίες όταν ο άνθρωπος εγκολποθεί, πιστέψει και διακηρύξει, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα δει μέσα στη ζωή του να επεμβαίνει το χέρι του παντοδύναμου Θεού και να ευωδώνεται πράγματι η ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, καθώς ο Κύριος μας πλησίαζε στην Ιερυχώ, τον καιρό εκείνο που εν σωματική μορφή βρισκόταν στη γη εδώ, ένα τυφλό εκάθεται παρά την οδό και ζητών. Ένα τυφλό άνθρωπο, ο οποίο γνωρίζουμε και μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο συνέβαινε στον άνθρωπο αυτόν ήταν πραγματικά δύσκολο για να μπορέσει να περάσει τη ζωή του φυσιολογικά. Δεν είχε το φως του, δεν μπορούσε να δει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει λοιπόν ήταν να στέκεται στην άκρη του δρόμου και να ζητάει το έλεος και τη βοήθεια των συνανθρώπων του. Πολλοί βεβαίως θα περνάγανε δίπλα του και θα νιώθανε έναν ήχτο για αυτόν, θα νιώθανε να, ότι πραγματικά να τον βοηθήσουν έστω για ο λίγο, αλλά, αλλά αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε αυτόν τον άνθρωπο να τον ευεργετήσει έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός πρόκειται σε λίγο να τον ευεργετήσει. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτό το βράδυ μέσα στην καρδιά μας αυτό το γεγονός και είναι η αλήθεια. Κανένας φίλε μου και φίλοι μου δεν μπορεί να σε ευεργετήσει έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε ευεργετήσει. Όσο και οι άνθρωποι να νοιαστούν, όσο και οι άνθρωποι να θέλουν να σε περιθάλψουν, όσο και οι άνθρωποι με ήχτο να, σε πλησιάσουν για να φανούν αρρωγή σε σένα. Κανένα, Κανένας, μα κανένας δεν μπορεί τελικά να σου δώσει αυτό το οποίο επιθυμεί η ψυχή σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν τα μάτια σου πού πρέπει να είναι σήμερα. Πού πρέπει να κοιτάς, σε ποιον πρέπει να προσβλέπεις. Από πού πρέπει να ζητήσεις για να λάβεις αυτό το οποίο επιθυμεί η καρδιά σου ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν είσαι στην άκρη, αν είσαι στο περιθώριο, αν κάτι έχει συμβεί μέσα στη ζωή σου και οι δυνάμει σου έχουν εγκαταλείψει, ακόμα και αν δεν έχει φω για να περπατήσει το υπόλοιπο τη ζωή σου. Μάθε σήμερα, α μάθουμε όλοι μα σήμερα ότι ο Ισού Χριστό είπε και είναι: Εγώ είμαι το φω του κόσμου. Όποιο περιπατεί μαζί με μένα θα έχει δύναμη, θα έχει ισχύ, θα έχει ελπίδα, θα έχει σωτηρία. Δόξα στο όνομα του κύριου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν το λέει τότε μόνο στην Ιεριχώ, το λέει και σήμερα. Και δεν φτάνει στα αυτιά αυτού του ανθρώπου μόνο τότε εκεί στην Ιεριχώ, το λέει και σήμερα. Σε σέναν να απευθύνει το λόγο του Θεού. Για μα είναι ο λόγο του Θεού. Πόσο ανάγκη τον έχουμε. Α σκύψουμε τι καρδιέ μα, σα παρακαλώ πάρα πολύ, και α πούμε στον κύριο: Σε έχουμε ανάγκη, κύριε. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρί από σένα, χωρίς εσένα, κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πράγματι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ακούω, ακούσας, όχλο να διοαβαίνει, άρχισε να ρωτά και να λέει τι συμβαίνει, τι είναι τούτο το οποίο γίνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορεί να μην βλέπει αλλά έχει τα αισθητήριά του τα άλλα μαθημένα και γεγυμνασμένα θα έλεγε κανένας στο να αντιληφθεί τι γίνεται γύρω του. Έτσι λοιπόν με την ακοή του καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένας όχλος ο οποίος διαβαίνει. Δεν είναι μαθημένο να, 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 ακούει και να αντιλαμβάνεται τόσο πολύ κόσμο γύρω του. Τώρα όμως το αντιλαμβάνεται και αρχίζει και ρωτάει τι είναι αυτό, τι συμβαίνει. Και μέσα στους ανθρώπους ανώνυμο πλήθο το οποίο το, ίσως τον προσπερνούσε χωρίς να του δώσουν καμία, 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 καμία σημείο τότε απάγγειλαν δε προς αυτόν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Κάποιος στάθηκε και του το είπε. Ξέρεις κάτι, ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Γι' αυτό ακούς όχλο. Ο όχλος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Αυτόν τον προφήτη. Αυτόν που οι γραφές λέγανε βρήκαμε είπαν οι πανημαυτές. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ο Ηλίας. Άλλοι λέγανε ένας των προφητών αλλά οι όχλοι ακολουθούσαν αυτόν γιατί, γιατί ο Κύριος δίδασκε, ευεργετούσε ελευθέρωνε και οι όχλοι συνθλίβαν αυτόν λέει αλλού ο λόγος του Θεού ε. και τώρα ήρθε η ευκαιρία για αυτόν τον άνθρωπο σε τι συνειρμό άραγε θα μπήκε η καρδιά του αγαπητοί μου φίλοι και φίλες σε τι σκέψεις θα ήταν το μυαλό του όταν εκείνη τη μέρα άκουσε αυτό το χαρμόσυνο Μήνυμα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί σήμερα στις ακοές μας έρχεται το ίδιο μήνυμα ο Ιησούς Χριστός ενδιαφέρεται για σένα ο Ιησούς Χριστός θέλει να ευεργετήσει εσένα ο Ιησούς Χριστός θέλει να ελευθερώσει εσένα δόξα στο όνομα του Κυρίου ο Ιησούς Χριστός διαβαίνει και σήμερα από μπροστά μας. Δόξα στον Κύριο. Έρχεται μέσα στη ζωή μας. Έρχεται με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έρχεται να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και να πει σε σένα ακολούθημη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβαίνει ο Ιησούς αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Και το έργο του δεν σταμάτησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε όλου του αιώνε άφησε το μήνυμά του ο κύριο με του μαθητέ του να κηρύττουν τη βασιλεία των ουρανών, την άφηση των αμαρτιών, την επιστροφή σε αυτόν. Αυτό κηρύττουμε. Την επιστροφή σε αυτόν. Τον μόνο δυνάμενο να ευλογήσει και να ελεήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο, ο, ο άνθρωπο αυτό από την Ιεριχώ ο τυφλό, καθώς άκουσε το όνομα αυτό τότε άρχισε να φωνάζει η Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Από πού έρχεται αυτή η φωνή. Προς ποια κατεύθυνση όμως και αυτός να φωνάξει. Δεν βλέπει. Δεν μπορεί να διακρίνει. Δεν μπορεί να καταλάβει αν ο Κύριος είναι μπροστά του, είναι δίπλα του, δεξιά ή αριστερά του. Δεν ξέρει αλλά φωνάζει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Κύριε Ιησού, Ιε του Δαβίδε, λέει σών με. Και μέσα σε αυτό τον όχλο αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, πιστεύω ότι αυτή η φωνή ήχησε στα αυτιά του Κυρίου μας. Παρόλο που ο όχλος τον γύριζε, παρόλο που οι φωνές πρέπει να ήταν δυνατές, παρόλο που η φασαρία που γινότανε γύρω του ήταν μεγάλη. Αυτός άκουσε αυτή την κραυγή της καρδιάς του τυφλού από τον Ιεριχό. Λες σήμερα ότι δεν θα ακούσει τη δικιά σου τη φωνή. Νομίζεις ότι σήμερα δεν έχει σκύψει ο Κύριος να ακούσει την κραυγή τη δικιά σου μέσα από μια καρδιά ειλικρινή και ευθεία ενώπιόν του. Γιατί έτσι ήταν η καρδιά του ανθρώπου από την Ιεριχό του τυφλού. Ειλικρινής, βεβαία, ότι κανένα άλλο δεν μπορεί να τον ευεργετήσει, να τον βοηθήσει, να τον ελευθερώσει, να τον θεραπεύσει και να τον σώσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και αυτή η φωνή ήχησε τόσο δυνατή που ανάγκασε τον όχλο που ήταν δίπλα να λέει σταμάτα, σιώπα, ησύχασον, μη φωνάζεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον επέπληταν να σιωπήσει αλλά αυτός πιο πολύ μάλλον φώναζε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι το σχέδιο του Θεού χωρίς κόπο, χωρίς αγώνα. Γιατί, γιατί υπάρχει ο εχθρός της ψυχής. Υπάρχει ο διάβολος, ο σατανάς που σήμερα έρχεται να βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων αφιβολία. Να βάλει δισταγμό. Σε ποιον να φωνάξει, ποιο θα σε ακούσει εσέναν. Σίγα με σε ακούσεις και μην σε διαβε... μην διαβερθεί, ο Χριστό για σ Εμεί έχουμε να πούμε όμω σήμερα ότι για σένα θα διαφερθεί ο Χριστό σήμερα. Για σένα που ακούς το λόγο του Θεού σήμερα, αυτή την Τρίτη το βράδυ, για σένα γίνεται αυτή η εκπομπή. Για να ακούσει το λόγο του Θεού και να πει Ιε του, του Δαβίδ, με, Ιε του Θεού, με, Κράζω προς ε, εκχαίω την καρδιά μου προς ε. Ελευθέρωσέ με από την καταδυναστεία του διαβόλου, από τα πάθη μου, από τι αδυναμίε μου, από τι αμαρτίε μου. Ελευθέρωσέ με ακόμα και από την αρρώστιά μου. Γιατί εσύ είσαι Κύριος της φθοράς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά έχεις λόγο και γίνεται. Τι είναι αδύνατο προς εσένα Κύριε. Πώς να αντισταθείς εσένα Κύριε Στον δικό σου λόγο. Ο καρκίνος. Η φθορά της καρδιάς. Η ασθένεια της αρκός. Πώς να σταθείς εσένα όταν εσύ είπες λόγο και έγινε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πιστεύουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Και το κηρύττουμε αυτό το βράδυ. Ε, ότι είναι δυνατός να κάνει υπέρ περισσού από όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε. Και ότι ουδέν αδύνατον είναι σε αυτόν. Αλλά και ουδέν αδύνατον είναι και εις τον πιστεύοντα. Σήμερα λοιπόν θα διακηρύξουμε εκτός από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλες τις δυνάμεις. Μαζί μάλλον με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σε όλες τις δυνάμεις ότι ναι Κύριε πιστεύουμε ότι ό,τι λέγεις γίνεται ότι εσύ που είπες να γίνει φως και γένετο μπορείς να πεις για τη ζωή μας να γίνει και θα γίνει. Δόξα στον Κύριο. Μόνο να μας βοηθήσει να μένουμε στο θέλημά σου γιατί δεν το αξίζουμε Κύριε. Πράγματι δεν αξίζουμε τίποτα. Κάθε ώρα θα σταθούμε μπροστά σου. Θα αναγνωρίσουμε μόνο την αδυναμία μας. Μόνο την ολιγοπιστία μας. Μόνο την αναξιότητά μας. Μόνο ότι είμαστε τυφλοί και ότι δεν γνωρίζουμε ουδέν. Τίποτα άλλο Κύριε δεν μπορούμε να συστήσουμε. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πάντα ακούς την ειλικρινή κραυγή του ανθρώπου. Γι' αυτό σας προτρέπω αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου αδελφοί, προτρέπω σήμερα το βράδυ να κράξουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αιώνιο και δυνατόν Θεό. Να εκχαίουμε την καρδιά μας προς Αυτόν. Να του δώσουμε πραγματικά όλη την καρδιά μας γνωρίζοντας ότι αυτός γνωρίζει και ξέρει να περιποιηθεί, να, να, να προσδέσει, να περιθάλψει να ευεργετήσει, να θεραπεύσει να ελευθερώσει δόξα στο όνομα του Κυρίου ο όχλος επιπλήτη αλλά αυτός φωνάζει πολλών μάλλον πιο δυνατά να φωνάξεις μην επιτρέπεις την ολιγοπιστία, μην επιτρέπεις την αδυναμία, μην επιτρέπεις ακόμα τους γύρω σου να μπαίνουν εμπόδιο προς εσένα, τους διαλογισμούς σου να καταβάλλονται εναντίον της πίστεώς σου. Γνώριζε σε ποιον επίστεψες. Γνώριζε ποιος είναι αυτός ο οποίος δύναται να κάνει υπέρ εκ περισσού από όσα εσύ θα ζητήσει σήμερα ή θα σκεφτεί σήμερα, δόξα στο όνομα του Κυρίου και ναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτή την καρδιά, αυτή τη, φωνά, τη, φωνή, ο Κύριος θα την ακούσει. Θα σε ακούσει σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα, σε, θα, σε, θα σταματήσει να ασχοληθεί μαζί σου σήμερα. Και σταθεί, δε ο Ιησούς προσέταξε να φερθεί προς Αυτόν. Σταμάτησε ο Ιησούς στην κραυγή του τυφλού από την Ιεριχό. Πώ είχε στα αυτιά του αυτή η φωνή. Ήθε σήμερα, κύριε, να μα δώσει μια τέτοια φωνή. Να ηχήσεις τα αυτιά του Ιούσου σου του μονογενού, σου, του αγίου σου παιδό, στο όνομα του οποίου δύνασε εσύ να κάνει τα πάντα. Στο όνομα του αγίου σου παιδό, που εσύ δύνασε να κάνει τα πάντα. Το ακούμε, αγαπητοί μα φίλοι. Το πιστεύουμε, αγαπητοί μα φίλοι. Τα πάντα διότι δόθηκε σε εμά ένα όνομα, το υπερπάνω όνομα. Δυνάμεν όταν ο άνθρωπος το επικαλεστεί εξ όλης της καρδίας του. Να σωθεί, να ελευθερωθεί, να ευεργετηθεί ο άνθρωπος και να απολαύσει σε αυτήν εδώ τη ζωή την παρουσία του Κυρίου. Μια παρουσία που είναι γεμάτο από χαρά, από ειρήνη, από ελπίδα, από πίστη, από βεβαιότητα ότι ένας Θεός ανέλαβε τη ζωή του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θέλει σήμερα λοιπόν, θέλετε σήμερα να επικαλεστούμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το υπερπανόνομα και να περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε την ευεργεσία του να γίνεται εις δόξαν του Αγίου του Παιδός του Ιησού Χριστού. Θέλετε, ευχαριστούμε τον Κύριο, να κράξουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, να κράξουμε προς Αυτόν, να ενώσουμε την προσευχή μας και αυτή είναι η επιθυμία την οποία έχουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, να ενώνουμε τις φωνές μας, τις προσευχές μας, σε αιτήματα, σε ζητήματα, σε προβλήματα, έτσι ώστε ο Θεός, ο Άγιος, προσευχόμενοι στο όνομα του Αγίου του Παιδός, να, βρίσκει, να βρίσκουμε χάρη και να βλέπουμε τα αγαθά αποτελέσματα τα οποία αυτό θα δίνει στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην διστάσετε λοιπόν και σήμερα να δώσετε τα αιτήματά σας, τα αιτήματα για προσευχή. Να δώσετε πραγματικά αυτά τα οποία απασχολούν στην καρδιά μας, στην καρδιά σας και όλα μαζί να τα φέρουμε με μια κοινή προσευχή, στα πόδια του Κυρίου και εκείνο να ενεργήσει και θα ενεργήσει. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλες, όπως ο Κύριος εδώ ενεργεί όταν καλεί τον, τον τυφλό από τον ιερχό να, να τον πλησιάσει και αφού τον πλησίασε ερώτησε λέει αυτόν, λέγον τι θέλεις να σηκάμω, τι είναι αυτό το οποίο επιθυμείς και τώρα είναι πραγματικά μια ώρα φοβερή αγαπητοί φίλες και φίλοι. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, έχουν εξουσία. Δεν είναι ο βασιλέας ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα μπροστά, μπροστά στον όχλο. Δεν είναι ο, το πρόσωπο θα έλεγε κανένας με εξουσία το οποίο μπορεί να ενεργήσει σε σε βοήθεια αυτούν ο οποίος φωνάζει, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και αν σήμερα ο ίδιος ο Κύριος στέκεται μπροστά σου και σου λέει τι θέλεις να σου κάνω, μάθε ότι αυτός είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Μάθε ότι αυτός είναι δυνατός να έρθει μέσα στη ζωή σου και να σου δώσει τελεία ελευθερία. Μάθε ότι αυτός είναι ο οποίος μπορεί να πει λόγο και να γίνει. Μάθε ότι αυτός θέλει από σένα αυτή την ώρα να ακούσει την κραυγή σου, τη φωνή σου, το έτοιμά σου για να φανεί αγαθός, χορηγός της αιωνίου παρουσίας του δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια ο τυφλός τι άλλο θα πει. Ε? Κύριε, Κύριε να αναβλέψω τι ζητάς. Τι είναι αυτό το οποίο επιθυμεί σήμερα μέσα στην καρδιά σου. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύει ότι όταν θα πάρει σήμερα θα ελευθερώσει τη ζωή σου. Τι είναι αυτό το οποίο σου λείπει έτσι ώστε να μπει μέσα στην παρουσία του κυρίου και να ζήσει μέσα σε αυτήν ευωδούμενο κάθε κάθε ημέρα. Τι είναι αυτό. Σε παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού ζήτησε το σήμερα. Ζήτησε το τώρα, άφησε την καρδιά σου να βγάλει με κραυγή μεγάλη. Κύριε, ελέησέ με. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Κύριε, θέλω να με θεραπεύσεις. Κύριε, θέλω να λύσεις αυτή την περίσταση. Θέλω να με κατευθύνεις αυτή την κατάσταση. Θέλω να μου φανερώσεις αυτή την, αυτή την οδό την οποία θέλεις να περπατάω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλει σήμερα μέσα, στη, μέσα στην καρδιά σου να ζητήσει, αλλά σου λέω στο όνομα του Ισού Χριστού: Ζήτα! Ζήτα και θα λάβει. Γιατί είναι ζωντανό ο Χριστό, γιατί είναι ανεστημένο ο κύριο. Είναι ο ίδιο ο κύριο που στάθηκε μπροστά στον τυφλό από τον Ιεριχό και ζήτησε από αυτόν να του πει: Τι θέλει να σηκάμω. Τι θέλει να σηκάμω. Τι είναι αυτό το οποίο επιδημεί ψυχή σου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Α ας μην μείνουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες μέσα σε φθαρτά ζητήματα και προβλήματα. Μην ζητήσουμε πραγματικά αυτή την ώρα που έχει σταθεί μπροστά μας ο βασιλέας των βασιλέων φτηνά και εφήμερα πράγματα. Ζήτα πρώτα την βασιλεία των ουρανών, τη δικαιοσύνη του. Ζήτα πρώτα να σε σώσει, να σε ελευθερώσει, να σε κάνει και σε ένα παιδί της βασιλείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζήτα αν θέλεις σήμερα τη θεραπεία της, του σώματός σου. Ζήτα σήμερα αν θέλεις την ελευθερία του πνεύματός σου. Ζήτα σήμερα ό,τι επιθυμεί η καρδιά σου, γιατί πράγματι ο βασιλιάς διαβαίνει και στέκεται ενώπιον σου δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ας τον ευχαριστήσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γιατί μας κάνει αυτή την τιμή για άλλη μία φορά ο λόγος του να ηχήσει όπως τότε μπροστά στα αυτιά μας. Σήμερα λοιπόν, που είναι καιρό ευπρόσδεκτο, σήμερα που είναι η μέρα τη σωτηρίας, μη σκλήρινε την καρδιά σου. Άσε την καρδιά σου ελεύθερη. Άσε το πνεύμα σου να ενωθεί με το πνεύμα εκείνου. Άσε την πίστη σου να φύγει από τα στενά περιθώρια τη ανθρώπινη φύση σου. Και άγγιξε σήμερα το ημάτιο αυτού, γιατί διαβαίνει ο βασιλιά. Διαβαίνει ο Ισού. Διαβαίνει ο Χριστό. Και στέκεται και σε παρακαλάει τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να μου. Κύριε να αναβλέψω Κύριε να φύγω από το σκοτάδι Κύριε να φύγω από αυτό το οποίο έχω βρεθεί Κύριε να αλλάξει ζωή μου Κύριε να θεραπευτεί το σώμα μου Κύριε να σε γνωρίσω περισσότερο Κύριε να αφιερωθώ σε σένα πιο πολύ Κύριε να γίνω ένα μαζί σου δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κύριε, να ζω μόνο για τη δόξα σου, α είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος άκουσε. Και όχι μόνο άκουσε, αλλά ενέργησε. Πώς, με έναν απλό λόγο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Προσέλεγω, ανάβλεψον, δόξα στον Κύριο. Πόσο ωραία ηχεί αυτή η φωνή σήμερα και στα δικά μας τα αυτιά. Τι ανακούφιση νιώθει η ψυχή μας όταν ξέρουμε ότι ο αιώνιος Θεός καταδέχεται να κοιτάξει εμάς και να μας ευεργετήσει. Πόσο όμορφα νιώθω σήμερα που ξέρω ότι ο Κύριος, ο ίδιος, ο ανεστημένος, αυτός ο οποίος στάθηκε μπροστά στον άνθρωπο της Ιεριχού, στέκεται και σε μένα μπροστά και ζητάει να μάθει τι είναι αυτό που θέλω για να με ευεργετήσει πόσο πραγματικά ευγνώμων είναι η καρδιά μας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που δεν σταμάτησε να κηρύτεται που δεν θα σταματήσει να κηρύτεται μέχρι την προσδιορισμένη μέρα την οποία έχει ορίσει ο ίδιος ο Θεός το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα καλεί σε μετάνοια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα καλεί για να ευεργετήσει τον άνθρωπο θα καλεί τον άνθρωπο να για να τον πλημμυρίζει με την αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αυτή η ώρα αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, τις οποίες, η οποία θα σταθούμε και εμείς μπροστά σε Αυτόν για να ζητήσουμε αυτό το οποίο επιθυμεί η καρδιά μας και αυτό, και αυτός θα το κάνει δόξα στον Κύριο. Ανάβλεψον, δες λοιπόν σήμερα και ανάβλεψε λέει ευχαριστούμε τον Κύριο και παρευθείς ανάβλεψε και κολούθηση αυτόν, δόξα στον Θεών. Δεν είναι λοιπόν μόνο να λάβουμε το αίτημα της ψυχής μας. Δεν είναι αυτό να λάβουμε αυτό το οποίο επιθυμεί μόνο η καρδιά μας. Αυτό το οποίο πράγματι θα κάνει τον ουρανό να χαίρεται αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Είναι το μετά ταύτα. Σήμερα που θα ανοίξει την καρδιά σου και θα λάβεις. Σήμερα που η πίστη σου θα σε οδηγήσει στα μονοπάτια της σωτηρίας και της ευεργεσίας του αιώνιου Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα να είναι για σένα μια καινούρια αφετερία, για ένα καινούριο περπάτημα, για ένα καινούριο ξεκίνημα, για να ακολουθήσεις Αυτόν όπως ο άνθρωπος της Ιεριχού και να δοξάζεις με τη ζωή σου το Άγιο Όνομα του Κυρίου και όποιο θα στέκεστε δίπλα σου και θα σε βλέπει θα δοξάζει και αυτός τον θεών για την ευεργεσία την οποία έλαβες και για τη χάρη την οποία έλαβες από τον αιώνιο θεό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ας ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά τον Κύριο και ας τον ζητήσουμε ας τον εμπιστευτούμε ας εξητήσουμε σήμερα με όλη μας την καρδιά αυτό το οποίο μας απασχολεί να το καταθέσουμε στα πόδια του Κυρίου και εκείνος καλά γνωρίζει Πώς θα απαντήσεις εμάς, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μη φοβάσαι λοιπόν να ανοίξεις την καρδιά σου. Μη δηλειάζεις στο όνομα του Ιησού Χριστού να εξητήσεις από Αυτόν. Πίστεψα σήμερα και αυτή η πίστη σου θα σου κάνει πραγματικά το, ένα, μια καινούργια πορεία, ένα καινούργιο ξεκίνημα, μια καινούργια σχέση με τον αιώνιο και αληθινό Θεό, το οποίο, το οποίο το όνομα είναι Ιησούς Χριστός. Και αυτό αναισθημένο. ήθε αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, όλου μα σήμερα να μα ακουμπήσει ο κύριο. Πραγματικά έχουμε ανάγκη από το χέρι του κυρίου. Χαιρόμαστε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Χαιρόμαστε για αυτά τα οποία ο κύριο δίνει. Και μένοντα την παρουσία του, δεν μένει τίποτα άλλο παρά να τον δοξάζουμε με τη ζωή μα, μένοντα υποτεταγμένοι στο γεγραμμένο και άγιο λόγο του. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα και σε αυτή την εκπομπή. Ήθε ο Θεός να σας ευλογήσει κατά πάντα και να σας δώσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Αμήν.